Καλησπέρα σε όλους. Βγαίνουμε σε 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μέχρι να κάνω τις τελευταίες ρυθμίσεις για να βγει ένα ωραιότατο live εδώ πέρα, σήμερα στο TikTok. Κάντε tap-tap στην οθόνη σας για να στείλετε τα like σας, γράψτε από κάτω σχόλιο, ό,τι γουστάρετε, εκτός από υβριστικά στοκόλια. Και κάντε κοινοποιήσεις. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε American Truck Simulator, όχι Eurotruck, American Truck Simulator. Είναι της ίδιας εταιρείας, το έκανα εχθές εγκατάσταση στο Steam και είπα να το δοκιμάσουμε, αυτή τη φορά όμως από το Steam. Λοιπόν, στόχος είναι να κάνω ωραίες αποστολές, αλλά θα ταξιδέψουμε στην Αμερική. Δεν θα ταξιδέψουμε Ευρώπη, οπότε θα δούμε κάτι διαφορετικό. Για πείτε μου, σας αρέσει η εικόνα που φτιάξα, το μοντάζ. Έφτιαξα μόνο τη μούρη της Νταλίκας και το έκανα έτσι ψηλό μοντάζ από ένα προγραμματάκι εδώ πέρα στα Windows, τα 10. Γεια σου Αλέξη, λοιπόν πάμε όλοι follow όσοι δεν έχετε κάνει, εγγραφούλες στο κανάλι μου στο YouTube μαζί με καμπανάκι και πολλά tap στην οθόνη θέλω σήμερα, πάρα πολλά tap να σπάσουμε το ρεκόρ όπως προχθές που φτάσαμε 15.000 κάπα στα likes. Λοιπόν, κάντε κοινοποιήσεις, κάντε tap, γράψτε μου τα σχόλια και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα. Σήμερα θα παίξουμε American Truck Simulator. Λοιπόν, έχω πάρει την πρώτη μου αποστολή και νομίζω ότι τώρα θα πάω να πάρουμε τη δεύτερη αποστολή.
Λοιπόν, για να δω, συντονιστήκατε. Περιμένω λίγο να μπείτε. Δεν ξέρω άμα έχετε και το America Truck Simulator κάποιοι. Βέβαια δεν είναι τόσο δημοφιλές παιχνίδι όσο το Euro Truck. Δεν ξέρω γιατί δεν τους αρέσει. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι δρόμοι που έχει εκεί πέρα στο Colorado, στη Nevada, που είναι και το καζίνο στο Las Vegas. Σαν Φραντζίσκο έχει. Λοιπόν, θα πάμε να το δούμε τώρα, κάτσε. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω και την κάμερα. Δεν θέλει να ανοίξει η κάμερα σήμερα. Κάντε κανένα like, μήπως και ανοίξει, δεν ξέρω. Έλα, καμάρι μου. Έκανε κανείς like? Για εδώ, όχι. Εντάξει, άνοιξε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το American Truck Simulator. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, βρε παιδιά. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τον χάρτη. Αυτός είναι ο χάρτης, χωρίς mods. Έτσι, έχει και άλλες περιοχές εδώ. Και έχει και τον Καναδά. Εδώ πέρα μπορείς να παίξεις και με Pro Mods. Ακόμα έχουμε μόνο αυτό το μικρό το χάρτη, το κλασικό, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε Σαν Φραντζίσκο. Εγώ έχω κάνει την πρώτη μου αποστολή. Σήμερα θα κάνουμε τη δεύτερη. Αλλά έχω έδρα στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλα εφέ μπορώ να βάλω πριν ξεκινήσουμε? Για μαζευτείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, στόχος μας είπαμε είναι να φτάσουμε τα 20.000 followers. Για να δούμε. Ακούγεται μουσική, για πείτε μου. Ωραία, ακούγεται μια χαρά, τέλεια μια χαρά. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Καλό δρομολόγιο λοιπόν να έχουμε. Λοιπόν, κοινοποιήσεις θέλω σήμερα και τη συμμετοχή σας. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκινάμε πρώτη αποστολή live εδώ στο TikTok. Θα είναι το πρώτο live που κάνουμε στο American Truck Simulator. Λοιπόν, για να... για δες. Για κάτσε λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι... Πρέπει να ξαναρρυθμίσω λίγο τη τιμονιέρα. Για πάμε εδώ πέρα που λέει οδηγός εισόδου, χειριστήρια, εύρος. Ιδέες δεν τα έχουνε. Θέλει ξανά ρυθμίσεις. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. American Truck Simulator σήμερα, όχι Euro Truck. Ήχο έχουμε. Για να δω. Πώς ακούγεται έτσι η εικόνα? Α, έχω πάρει και το φορτίο πίσω, για δείτε. Για τσέκαρε πίσω, κοίτα εδώ φορτίο που είμαι. Όπα, θα τρακάρω. Ακόμα δεν πήραμε το πρώτο μας δρομολόγιο να τρεκάμε, δεν λέει. Πάμε πίσω. Για δείτε εδώ πέρα τι δρομολόγιο έχω, τι φορτίο έχω.
Για δες εδώ πράγμα, κοίτα εδώ. Θηρίο. Λοιπόν, καμία σχέση το Eurotrack με το American Track Simulator, όμως έχει και αυτό τη χάρη του, έτσι. Είναι η ίδια εταιρεία ενώ μεταξύ. Η εταιρεία που βγάζει το Eurotrack βγάζει και το American Track Simulator. Όπα! Την πήραμε σβάνα την κολονά. Πίσω. Λοιπόν, εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα τι έχουμε. Έχουμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη μέχρι 6 ταχύτητες και η δεύτερη ομάδα είναι 7-8, πάει εδώ πέρα μέχρι 12 και άμα ξαναπατήσω το κουμπί πάει 13, 14, 15 μέχρι και 18 ταχύτητες έχει εδώ. Οπότε έχουμε 18 ταχύτητες, δεν είναι σαν το Eurotrack που έχουμε μέχρι 12. Εκτός και αν δεν έχω ανακαλύψει εγώ τις 18 ταχύτητες του. Θα ρωτήσω εδώ τα παιδιά, θα μου πούν. Είναι μεταξύ αργού και γρήγορος νομίζω. Έχει να κάνει αυτό με την ομαδοποίηση των ταχυτήτων, έχει να κάνει καθαρά με την με τις ταχύτητες αργό και γρήγορο. Εύρος ταχυτήτων που να ζήνουμε το δεν έχω, ούτε κονβόι έχω. Θα πάμε να φτιάξουμε πρώτα την πρώτη μας αποστολή να την ολοκληρώσουμε. Α, νομίζω ότι... Για κάτσε λίγο. Κάτι λάθος έχω κάνει εδώ. Λίγο την κάμερα πρέπει να φτιάξω. Και επίσης πρέπει να πάμε να φτιάξουμε να μην κουράζεται ο οδηγός. Και εδώ που λέει για τα καύσιμα, ρεαλιστική κατανάλωση καυσίμου, θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε και εδώ βλέπεις που λέει ρεαλιστική, θα το βγάλουμε αυτό. Ωραία, και πάμε λίγο στα κουμπιά, να πάμε στην κάμερα. Ωραία, δεξιά, αριστερά. Άρα θέλουμε κοίτα αριστερά, κοίτα δεξιά. Τέλεια, ωραίος, φύγαμε. Α, κάτσε να βάλουμε και κονβόι, περίμενε. Λοιπόν, το κονβόι μας σήμερα θα λέγεται Nicolas Games Pavla Greek Convoy. Και από κάτω περιγραφή, follow us on TikTok Nicolas Games and subscribe to my YouTube channel Nicolas Games. Είμαστε έτοιμοι, ενεργοποιήθηκε και το κονβόι, φύγαμε. Όποιος θέλει μπαίνει, για να βέρκεται κανείς από εδώ. Ωραίοι δρόμοι ρε παιδιά, άλλο πράγμα. Ωραία, έχουμε και ασύρματο, δουλεύει και ασύρματος. Θέλω να δούμε, πάμε να δούμε αν ακούγεται. Ο ήχος του παιχνιδιού αν ακούγεται. Όχι, δεν ακούγεται, οπότε κάτσε να πατήσουμε ήχος. Πάμε
εδώ που λέει ήχος. Όχι, κάτσε να φτιάξουμε. Περίμενα. Εδώ πέρα που λέει στον ήχο. Για όσους μπαίνουν τώρα, καλωσορίσατε στο live. Σήμερα θα παίξουμε American Truck Simulator, παιδιά. Λοιπόν, είναι λίγο διαφορετικό εδώ το Euro Truck με το American Truck Simulator. Εχθές μόλις το αγόρασα από το Steam, είχε προσφορά και λέω γιατί να μην το εκμεταλλευτώ. Από 12 ευρώ, όχι ψέματα, από 20 ευρώ που κόστιζε, πώς το λέτε να το πήρα, για πείτε μου. Να, εδώ θα το βρείτε. Δεν θα πεις, λέει, Euro Truck Convoy. Σήμερα έχουμε American Truck. Γεια σου, Never Give Up. American Truck Simulator Convoy. Μ' αρέσουν οι δρόμοι, παιδιά, γι' αυτό. Είπα να αλλάξω σήμερα. Φλάς δεν βγάζει αυτός. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραίο μέρος. Αμερική, στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Πρέπει να βάλω εγώ ταχύτητες, έχει κλείσει το φανάρι εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η Ιταλίκα μου. Δεν έχω πάρει δικιά μου ακόμα.
Λίγο διαφορετική, ε. Κοιτάξτε πως είναι πίσω. Δεν σας αρέσει το American Track? Έχει 300.000 περίπου θαυμαστές και το Euro Track έχει περίπου τα διπλάσια άτομα. Ποιον τρακάρα πάλι? Κοίτα να δεις, για την όπιση δεν έχει βάλει παραπάνω ταχύτητες. Thank you.
Είδατε, στην Αμερική έχουν ειδική λωρίδα για τις νταλίκες. χιλιόμετρα. Μπορεί να πιάσει τόσο στο Eurotrack. Για πείτε. 160 χιλιόμετρα περίπου. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τόσους πολλούς δρόμους η Ευρώπη, τόσες ευθείες όπως η Αμερική. 153 χιλιόμετρα πιάσαμε. Κομμάτια, ε. Las Vegas πάμε. Άρε, Las Vegas, Nevada. Στο καζίνο, εκεί στο... στο Barstow. Είδες τώρα τι πήγε να γίνει, ε. Θα πούμε καθόλου, λέει, trackers, MPOB λεφτά. Σήμερα δεν νομίζω. Φτάσα στο φανάρι, θα έχει σβήσει. Κάτσε να κάνουμε κανένα δυο αποστολές ακόμα. Και άμα μπορώ να αλλάξω τον τίτλο, θα παίξουμε και γύρω του. Ξέρετε ότι και το American Truck Simulator έχει Trackers MB και Pro Mods. Είναι ακριβώς σαν το Euro Truck Simulator, απλώς είναι στην Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, βέβαια έχει αμερικάνικο στυλ ντάλικες, όχι σαν και εδώ που έχουμε τις
ευρωπαϊκές. Για να δούμε τι bonus θα πάρω. Λοιπόν, να βάλουμε μεγάλη απόσταση που μου αρέσει. Πάντως, όποιος έχει το American Truck Simulator, το κομβόι είναι ανοιχτό, έτσι. Nicolas Games λέγεται, Greek Convoy. Όποιος θέλει μπαίνει. Θα κάνω άλλη μία αποστολή. Όχι βέβαια με δική μου ταλίκα. Λοιπόν, πάμε... Πάμε Las Vegas, παιδιά. Πάμε άλλη μια αποστολή στο American Truck Simulator και μετά θα βάλω να παίξουμε Eurotruck, γιατί βλέπω το ζητάτε εδώ. Θα μπούμε καθόλου trackers. Να, το διαβάσαμε αυτό. Άλλη ντάλικα μου δώσ', κοίτα. Α, είναι διπλή αυτή, κοίτα. Wow, ωραίο. Είναι πιο ψηλές αυτές, σε σχέση με την... Κοίτα φλάς που έχουν. Κόκκινο φλάς έχουν, παιδιά. Ωραίο, Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει το American Truck Simulator. Κοίτα control, κοίτα, έχει αυτό το παλιό το στυλ, το ωραίο, το αμερικάνικο. Και έχω και διπλή ταλίκα. Η αστυνομία μου άνεψε τα φώτα γιατί είχα μεγάλη σκάλα. Αλλά πού να ξέρω ότι το έχω για την ομοδοποίηση εδώ των ταχυτήτων. Ωραία, διπλό κοντέινερ. Πάμε Las Vegas στο καζίνο. Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, έτσι δεν λέει. Έτσι, να ανέβω λίγο επίπεδο θέλω εδώ στο American Truck. Έχω καιρό να κάνω. Βασικά είναι το πρώτο μας live American Truck Simulator εδώ στο TikTok. Αν ανέβουμε λίγο επίπεδο και μετά να παίξουμε και Euro Truck. Άντε, δεν χαλάω χατήρι. Άντε. Αλλά θέλετε να πάμε στο Trackers MP, δηλαδή να παίξουμε.
Όχι σε δικό μας κονβόι δωμάτιο. Βασικά είναι αυτή η Ιταλίκα μέχρι 12 πάει. Μέχρι 12 ταχύτητες έχει. Η άλλη ήταν ωραία, πήγαινε μέχρι 18. Εδώ έχουν Fahrenheit και αντί για μίλια έχουν χιλιόμετρα έχουν μίλια. Α, βλέπετε εδώ πέρα κάτω στο κοντέρ μου λέει 60 μίλια ότι πάω και το όριο είναι 89 μίλια, δηλαδή περίπου, για δω πως το λέει, 60-80-100, περίπου 120 χιλιόμετρα πάνε εδώ οι Ιταλίκες. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά, έχει κάτι ευθείες. Άστα να πάνε. Καμία σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω το όριο εδώ είναι μέχρι 100. Πρέπει να πατήσω λίγο φρένο να δούμε που σβήνει το κόκκινο. Νομίζω μέχρι 90 πρέπει να είναι. Α, 90 χιλιόμετρα έχει όριο ταχύτητας. Δεν βλέπω αντιδράσεις σήμερα, δεν βλέπω ούτε σχόλια πολλά, ούτε καρδούλες, ούτε κοινοποίηση. Τι έγινε, τόσο πολύ σας λείπει το Eurotrack. Άμα είναι να το καθιερώσουμε, να κάνουμε μόνο Eurotrack αποκλειστικά. Αν κοιτάξετε κάτω δεξιά, τώρα μπορεί να μην φαίνεται στην οθόνη, κάπου λέει πόσα βόλτ έχει και η μπαταρία. Κάτω δεξιά σου λέει την θερμοκρασία, στο κοντρόλ μπροστά, τα χιλιόμετρα, τις στροφές, αλλά σου έχει και την μπαταρία και πόσα λίτρα έχει μέσα και πόσους βαθμούς έχουμε.
Μόνο που άμα παίξουμε Eurotrack πρέπει να αλλάξω τον τίτλο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να κλείσουμε το live. Και μετά να ανοίξουμε καινούριο live. Έπιασε καταιγίδα. Δυνατή καταιγίδα. Φτάσαμε στο Las Vegas, παιδιά. Βλέπετε ότι για κάθε λωρίδα έχει ένα φανάρι και κάτω και πάνω, οπότε φαίνεται πολύ πιο ωραία, πιο διακριτικό.
Λοιπόν, μόλις ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή, θα πάω να κλείσω το live και θα ανοίξουμε ένα καινούριο live με Eurotrack. Ok. Αλλά γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε κονβόι σε δικό μας δωμάτιο με 8 άτομα το πολύ, ή να παίξουμε με άλλα άτομα γενικότερα στον σερβερ 1 το Trackers MP, για να ξέρω και εγώ τι πρέπει να κάνω. Βλέπετε πάνω δεξιά, κάνουν skateboard. Σκέιτεράδες. Κοιτάξτε. Είναι αγαπημένο εδώ πέρα στην Αμερική το skateboard. Κονβόι λέει αν μπορείς. Κονβόι τι όμως, κονβόι σε δικό μας δωμάτιο ή στο Trackers MP? Πρέπει να στρέψω. Μα δεν βλέπω ρε φίλε. Πού είναι η είσοδος? Τώρα να μου πεις, αυτά είναι γούστα έτσι, τώρα τι σας αρέσει, America Track ή Euro Track? Η αλήθεια είναι ότι στο Steam περισσότερο είδα, περισσότερα άτομα είχε στο Euro Track παρά στο American Track Simulator. Ουσιαστικά ήταν τα διπλάσια άτομα. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν τους αρέσει η Αμερική. Πάντως δεν είναι άσχημο. Είναι πολύ ωραίο game. Ωραία, κάτσε να κάνω μια αποθήκευση. Να κλείσω το παιχνίδι. Κλείνω και το live για να μπορέσω να κάνω αλλαγή. Του τίτλου. Ωραία, κλείνω το live και ξανανοίγω με Eurotrack. Οκ. Okay. Για να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Τι λέει? Το ATS είναι, λέει, καλύτερο και σε γραφικά και πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι πιο δημοφιλές, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα λεπτό από τώρα στο νέο live.